Είναι βέβαιο ότι στην περιοχή έχουμε πάρα πολλά ρήγματα, μικρότερα και μεγαλύτερα. Και τουλάχιστον το ρήγμα αυτό που η ρηξηγενή ζώνη ολόκληρη που έχει διαγερθεί, που έχει διεύθυνση βόρειο-ανατολική, νοτιοδυτική, ουσιαστικά δεν μπορεί να δώσει ένα μέγεθος άνω των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ξεκάθαρο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος βάζει στο μικροσκόπιο τη μετασεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλογορίου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες δομές φυσικά, βόρεια προς τον κόλπο του Ηρακλείου και νότια προς τη λεκάνη της Μεσαράς, τα οποία έχουν άλλη διεύθυνση, είναι άλλης γεωμετρίας και δυναμικότητας δομές, τα οποία μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους σεισμούς, όπως έχουν δώσει και στο παρελθόν. Όπως επίσης υπάρχει και το περίφημο κέρας του Γιούχτα, δίπλα στις Αρχάνες και από την άλλη πλευρά, που έχει σηκώσει το γνωστό βουνό εκεί στο κέντρο της λεκάνης του Ηρακλείου, το οποίο προφανώς έχει δώσει στο παρελθόν πολύ μεγάλους σεισμούς και μάλλον οι καταστροφές που είχαμε το 19ο αιώνα στο Ηράκλειο, από πολύ μεγαλύτερους σεισμούς, της τάξης του 6,5 με 7, πρέπει να οφείλονται σε δραστηριοποίηση. Δεν είμαστε 100% σίγουροι ακόμα, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρέπει να ήταν τα αντίστοιχα βορράς-νότος ρήγματα που υιοθετούν το κέρας του Γιούχτα. Ο κύριος Παπανικολάου εξήγησε και τους λόγους που το υπέδαφος στο Αρκαλοχώρι μετά τον κύριο σεισμό αλλά και τους μετασεισμούς αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, έχοντας ως συνέπεια τον θάνατο αλλά και τις μεγάλες καταστροφές. Το οφείλεται στο ότι από ό,τι έχω δει, έχω προλάβει να δω κάποιες πρώτες καταγραφές και από ό,τι είπαν και διάφοροι συνάδελφοι που τα ασχολούνται με αυτά, είναι σαφές ότι είχαμε πολύ μεγάλες επιταχύνσεις. Ξέρετε, τα κτίρια, ναι. η επιβάρυνσή τους εκφράζεται κυρίως από την επιτάχυνση της βαρύτητας, το περίφημο ΖΕ. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ συμφώνησε με τις απόψεις αρκετών ειδικών ότι δεν υπάρχει ενεργοποίηση γειτονικών ρηγμάτων από τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Θεωρώ ότι η εκτόνωση του συγκεκριμένου πεδίου δεν μπορεί να δραστηριοποιήσει το μεγάλο αυτό άλλο γεγονός. Θα είναι εξαιρετικά ακραίο το να τύχει, θα είναι σύμπτωση, το εντατικό πεδίο αυτό που εκτονώθηκε με το σεισμό αυτό και συνεχίζει να εκτονώνεται με τους υπόλοιπους μετασεισμούς, να δραστηριοποιήσει άλλα μεγάλα ρήγματα.